Τευτέρι στο μπακάλι. Είναι πολλοί άνθρωποι που δυσκολεύονται και σου λένε να σε πληρώσω την ημέρα που θα πάρω τη σύνταξη. Και εμείς όπου μπορούμε, έτσι, όπου μπορούμε, διευκολύνουμε. Με πίστοση στο χασάπι. Θα πάρει τη σύνταξη την άλλη εβδομάδα, μπορεί να κάνει ένα μεροκάμα, ανάλογο στα... ο καθένας πώς βολεύεται. Εντάξει, οι δυσκολίες ήταν από ανέκαθεν. Έχουν μεγαλώσει. Βερεσέ στο φούρνο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου να πληρώσουν πλέον, γιατί δεν βγαίνει πουθενά όλη αυτή η αύξηση ακρίβεια. Τι να πληρώσεις, προσπαθείς με μέτρο. Και καπάρω στον έμπορο. Πολλοί περιμένουν την ημέρα που θα πληρωθούν ώστε να κρατήσουν το ρούχο, δίνουν μια προκαταβολή για να έρθουν αργότερα να ολοκληρώσουν την αγορά τους. Έχει αυξηθεί το φαινόμενο το τελευταίο διάστημα, ναι. Η νέα κρίση μας χτύπησε την πόρτα και αναγκάζει τους καταναλωτές να επιστρέψουν σε μεθόδους αγορών που για δεκαετίες είχαμε ξεχάσει. Έτσι στη ζωή μας ήρθαν και πάλι οι δόσεις, το βερεσέ και τα τευτέρια, που μήνα με το μήνα ακουμπούν όλο το φάσμα της οικονομίας. Τώρα φυσικά έχει χειροτερεύσει λόγω της κατάστασης. Άρα ο κόσμος παίρνει τα αναγκαία τα τρόφιμα και πληρώνει όταν πληρωθεί. Τα πολύ αναγκαία και πολύ. Τα βάζουν όλα στη σύνταξη, τα ρεύματα, το κρεοπόλι, το μανάβι, το χασάπι κλπ. Και ό,τι μείνει πορεύεται και ξανά μανά από την αρχή. Παίρνει το κρέας του και λέει θα το πληρώσω την άλλη εβδομάδα όταν πληρωθώ. Και με τη σύνταξή του, όπως και ανέκαθαν γίνεται, απλά. Έχει αυξηθεί λιγάκι παραπάνω τώρα με την όλη κατάσταση. Εμείς είναι και ηθικό το θέμα, δηλαδή είναι ψωμί. Δεν μπορείς να μη δώσεις το ψωμί. Το αγαθό που χρειάζεται κάθε οικογένεια. Εγώ προσωπικά ναι, θα δώσω. Βέβαια πάντα καραδοκούν και οι αετονίχηδες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κρίση και το γενικότερο οικονομικό κλίμα για να καταφέρουν να βάλουν φέσια σε διάφορες μικρές επιχειρήσεις. Οι επαγγελματίες από την πλευρά τους προσπαθούν στο μέτρο του δυνατού να εξυπηρετούν τις ανάγκες των καταναλωτών, προκειμένου και οι ίδιοι να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Δυστυχώς γυρνάμε στις παλιές εποχές, γιατί αδυνατεί ο κόσμος, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Έχουν αυξηθεί τα πάντα. Βέβαια μπορεί να είναι μικρό το ποσό που θέλεις να διαθέσεις για το ψωμί σου, αλλά όταν το σύνολο δεν σου βγαίνει, είναι μαθηματικά όλα. Και τα μαγαζιά πρέπει να δουλέψουν. Αναγκαστικά θα το δεχτούν, γιατί δεν θα μπορέσουν να υπάρχει κίνηση στο μαγαζί. Όμως θα μπορέσουν να εισπράξουν αυτά τα βερεσέδια.